Η επόμενη μέρα με την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Προσπών είναι η μέρα της συζήτησης, της περισυλλογής, της ενότητας και της αξιοποίησης όλης της θετικής δυναμικής που μπορεί να βγει μέσα από τη λύση αυτού του χρόνιου προβλήματος που κόστησε πάρα πολλά στην εξωτερική μας πολιτική και στις δυνατότητες της χώρας μας. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει και να μάθει ότι είναι η Συμφωνία των Προσπών, αυτή η οποία κάνει τους γειτονές μας να δέχονται ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία, να αλλάζουν το σύνταγμά τους, να τελειώνουμε από κοινού με τους αλυτρωτισμούς και να περνάμε σε αυτό που παραδοσιακά η ελληνική εξωτερική πολιτική ζητούσε, μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Τα θετικά και στις σχέσεις των δύο χωρών και στην δυνατότητα συνανάπτυξης των Βαλκανίων είναι μπροστά μας. Να τον έχουμε πάντοτε δίπλα μας, γιατί έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό τομέα, τον τομέα των καναλιών που λυσάνε μέρα νύχτα εναντίον της κυβέρνησης και προσπαθεί να τους βάλει σε τάξη. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ειδικά από τους βόρειους γειτονές της. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά της. Αλλού είναι το κεντρικό πρόβλημα της εξωτερικής μας πολιτικής. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα πώς φανταζόμαστε τον εαυτό μας σαν λαό, πώς φανταζόμαστε τη χώρα μας τώρα που βγαίνουμε από την κρίση. Τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε, πώς θα είμαστε σαν κοινωνία. Και εμείς λέμε, έχουμε βγάλει συμπεράσματα ως λαός που λένε ότι πρέπει να έχουμε κοινωνικό κράτος. Δηλαδή τι, όπως κοιτάμε το παιδί το δικό μας, να υπάρχει ένας μηχανισμός που να κοιτάει και το παιδί του διπλανού μας, που μπορεί να μην έχει τους βασικούς πόρους. Και αυτές τις υποδομές πρέπει να τις στηρίξουμε. Και τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε στην ευρύτερη περιοχή? Το ρόλο ενός κόμβου. Ενός, είμαστε ένα σταυροδρόμι, έτσι κι αλλιώς. Και αυτό το ρόλο τον είχαμε χάσει στον ψυχρό πόλεμο. Για φανταστείτε λίγο το χάρτη. Μπλοκαρισμένα τα πράγματα προς τα πάνω. Ήτανε το όριο των δύο κόσμων η χώρα μας. Και η Βόρεια Ελλάδα, το μόνο που της έμενε ήταν να ζηλεύει την Νότια. Δεν μπορούσε να παίξει ρόλο ευρύτερο κοιτώντας προς τα πάνω. Ο Τάσος τα ξέρει αυτά. Έχει ξανακούσει να το λέω. Γιατί και η Βόρεια Ελλάδα άκμαζε πάντα όταν είχε και τα νότα της γυρισμένα και προς τον βορρά. Όταν μπορούσαν οι έμποροι να εμπορεύονται με τη Βουδαπέστη, με την Τεργέστη, με την Οδυσσό. Τώρα δηλαδή που έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε και τις μεγάλες, τις υποδομές, γρήγορα τρένα, να αναβαθμίσουμε τα λιμάνια μας. Τώρα είναι η ώρα να κρατάμε μανιάτικα και να τσακωνόμαστε με τους βόρειους γειτονές μας? Όχι. Θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματα με την ενεργητική εξωτερική μας πολιτική, με κουράγιο, με αυτοπεποίθηση, με τόλμη απέναντι στα συσσωρευμένα ψέματα τα οποία έχουν υποθεί στον ελληνικό λαό. Διότι αν ρωτήσετε, το είπε ο πρόεδρος μας πάρα πολύ χαρακτηριστικά στη συζήτηση στη Βουλή, εάν ρωτούσες μέσα σε αυτούς που πηγαίνανε στα συλλαλητήρια ποιο είναι το ζήτημα του συλλαλητηρίου, θα σου λέγανε το όνομα. Θα σου λέγανε το όνομα, ενώ η ελληνική εξωτερική πολιτική από το 1995 και μετά έχει αποδεχτεί τον όρο Μακεδονία στην ονομασία της γειτονικής μας χώρας, της Βόρειας Μακεδονίας πλέον. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι εκδηλώσεις όπως αυτή, δηλαδή εκδηλώσεις που κόβουμε πίτες στην αρχή της χρονιάς, είναι μια ευκαιρία αποτίμησης των όσων έγιναν τον προηγούμενο χρόνο και των όσων προγραμματίζουμε για τον επόμενο χρόνο. Η αποτίμηση νομίζω ότι είναι θετική, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ξεκίνησε ο προηγούμενος χρόνος με τι, ή μάλλον τελείωσε και ξεκίνησε με το γεγονός ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια και την αυστηρή επιτροπία. Αυτό ήταν μια επιτυχία την οποία πολλοί δεν περίμεναν, ίσως γιατί προσδοκούσαν ότι η λεγόμενη αριστερή παρένθεση θα ήταν πάρα πολύ μικρή. Τελικά η αριστερή παρένθεση ξεχύλωσε και αυτή τη στιγμή είμαστε, θα έλεγα, μπροστά σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση που προσδοκούμε βάσιμα, είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι και αυτή νικηφόρα. Ο προγραμματισμός για το 2019 έχει επίσης μεγάλη σημασία,
Γιατί τώρα πλέον στη μεταμνημονιακή εποχή έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε δικές μας πολιτικές, οι οποίες διαφοροποιούνται σαφώς από τις πολιτικές της δεξιάς και βέβαια της ακροδεξιάς. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι και το διακύβευμα, το αντικείμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο κεντρικό, σε επίπεδο περιφερειακό, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Δηλαδή, η αναμέτρηση ανάμεσα στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που είναι σφιχταγκαλιασμένη με τον ακροδεξιό αυταρχισμό και βέβαια τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, που είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε ούτως ώστε η παραγωγική ανασυγκρότηση η οποία προωθείται από το κόμμα μας και την κυβέρνηση να έχει χαρακτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης. Οργάνωσε το κόψιμο πώς θα γίνει.